Δυσαρέσκεια και ανασφάλεια επικρατεί σε διερχόμενους οδηγούς και κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Αγίας Πελαγίας, καθώς δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι αναγκαίες εργασίες για την αντιστήριξη του δρόμου στη λεγόμενη κακιά στροφή στο ΒΟΑΚ, λίγο πριν τη Λιγαριά, όπου η πλαγιά σέρνει προς τη θάλασσα. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία από όλους μας. Έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για το τι ακριβώς συμβαίνει στην στροφή τη συγκεκριμένη του βόρειο οδικού άξονα. Πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της μελέτης και στο απαραίτητο έργο που πρέπει να γίνει για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην ασφάλεια και των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων. Αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί το περσινό καλοκαίρι λόγω της καθυστέρησης έναρξης σεζόν δεν υπήρχε τόσο μεγάλη κίνηση. Φέτος όμως ευελπιστούμε ότι 14 του Μάη, που είναι και η επίσημη έναρξη του τουρισμού στη χώρα μας, θα υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση, άρα η ανασφάλεια που θα νιώθουμε θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη. Πέρα από την μελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε πριν αρκετούς μήνες, απαιτήθηκαν συμπληρωματικές γεωτεχνικές έρευνες, δηλώνει ο Γιάννης Καρνέσης, ο οποίος υποστηρίζει ότι είναι θέμα ημερών η έγκριση των μελετών, ώστε στη συνέχεια να δρομολογηθεί η δημοπράτηση του έργου, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός πασαλότυχου σε όλο το μήκος της λεγόμενης κακιάς στροφής. Η μελέτη αυτή, κύριε Μακάκη, έχει ολοκληρωθεί και μέσα στο επόμενο διάστημα ελέγχεται από την υπηρεσία προκειμένου να εγκριθεί και στη συνέχεια να προχωρήσουμε και στην δημοπράτηση του τελευταίου τμήματος. Αυτό το κομμάτι της κακιάς στροφής είναι το τελευταίο κομμάτι των επεμβάσεων μας στον βόρειο οδικό άξονα. Υπήρξε ένα φαινόμενο το οποίο δεν είχε εκδηλωθεί αρχικά στην περίοδο των βροχοπτώσεων. Εκδηλώθηκε αργότερα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν κάτι καινούριο το οποίο το προσθέσαμε σε μια σύμβαση που υπήρχε για την εκπόνηση των μελετών. Απαιτήθηκαν συμπληρωματικές γεωτεχνικές έρευνες για να δούμε ακριβώς ποιο είναι το φαινόμενο, να δούμε τα χαρακτηριστικά του και να προγραμματίσουμε την καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση του. Αυτή η επικινδυνότητα πρέπει άμεσα να αρθεί, να σταματήσει να υπάρχει. Χρειάζεται λοιπόν μια μελέτη, η οποία γνωρίζουμε ότι υπάρχει, να επιταχυνθεί λοιπόν η διαδικασία δημοπράτησης αυτής της μελέτης, ώστε να μπορέσουν με ασφάλεια οι πολίτες να διέρχονται από αυτό το μέχρι τώρα επικίνδυνο σημείο. Ζητήσαμε από τον Υπουργό να μας δώσει μια απάντηση, γιατί δύο χρόνια τώρα δεν έχει ενεργοποιηθεί το Υπουργείο Υποδομών για να λύσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς ο Υπουργός η άγνοια. Εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν, η ανησυχία οδηγών και κατοίκων εντείνεται με τον Γενικό Διευθυντή Συγκοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών να δηλώνει ότι τους προσεχείς μήνες θα δημοπρατηθεί το έργο. Θα δημοπρατηθεί άμεσα μόλις εγκριθούν οι μελέτες. Αυτό είναι θέμα μερικών ημερών. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του 2021. Είναι βέβαιο. Υπάρχει ανησυχία σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτές οι ρηγματώσεις μεγαλώνουν. Και παρόλο ότι υπάρχει μια σήμανση υποτυπώδης που μας δείχνει ότι πρέπει να προσέχουμε σε αυτό το σημείο, αυτό εμάς ως κατοίκους και οδηγούς δεν μας αρκεί. Δεν είναι αρκετό για να νιώθουμε ασφαλείς. Διότι δεν ξέρουμε αν θα γίνει κάποια κατολίσθηση και πότε θα γίνει. Σύμφωνα με τον Γιάννη Καρνέση, άμεσα θα δημοπρατηθεί και το έργο της οδικής ασφάλειας των ΒΟΑΚ ύψος 25 εκατομμυρίων ευρώ. Το επόμενο διάστημα θα είναι το φόδελε, άμεσα το φόδελε λινοπεράματα που κηρύσσεται ο διαγωνισμός και το Γεωργιούπολη Πετρές πολύ σύντομα.